κάτω. Ποιο φάνος. Αντικειμενικές του κριτή. Όχι, θεωρώ ότι ο Θεοφάνος είναι ο μόνος που μπορεί να έχει πραγματικά ή αν θέλεις από τους ανθρώπους, από τους κριτές που μπορούν πραγματικά να κρίνουν ένα μουσικό ταλέντο. Εάν δεν μπορεί ο Θεοφάνος, δεν μπορεί κανένας. Έχει κάνει σαν σκληρός. Είναι σκληρός και όταν συνεργάζεται, δηλαδή είναι αυστηρός. Όχι, ο Γιώργος είναι πραγματικός. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει μουσική, ξέρει πραγματικά, έχει σπουδάσει μουσική, έχει κριτήριο μουσικό, έχει συνεργαστεί με όλους τους τραγουδιστές. Άρα λοιπόν, εάν κάποιος θέλει τη γνώμη πάνω στη μουσική, καλή ή κακή, σκληρή ή όχι, είναι αληθινή γνώμη. Και αυτός είναι ο Γιώργος Θεοφάνος. Τώρα και πέρα, εάν είναι αγκρίθι, είναι σκληρή, είναι. Μήπως Μουρατίδης. Μήπως Μουρατίδης, εντάξει, ο άνθρωπος συγκεκριμένος, η γνώση του, η μουσική γνώση του σαν ραδιοφωνικός παραγωγός και σαν άνθρωπος που παίζει μουσική και αγαπάει τη μουσική, χωρίς να έχει όμως κάποια εξειδίκευση πάνω στη μουσική, έτσι, σαν κριτήριο μουσικό θεωρώ ότι εκφράζεται με ακραίους τρόπους πολλές φορές και θεωρώ ότι κάποιος μπορείς να είναι υπερβολικός και εντάξει, πρέπει να κρατήσει και μια κατήλια πιο χαμηλή στάση. Κατήλια δεν έκανε. Ήταν μια συνδυτικούς προσφορά. Εντάξει, τώρα την κοπέλα αυτή δεν ξέρω καθόλου. Δεν την έχω μιλήσει ποτέ. Θεωρώ ότι εκφράζεται πιο πολύ σαν ακροατής. Δηλαδή, η γνώμη της είναι σαν ενός απλού ακροατή. Μπορεί να ασχολείται με την τηλεόραση. Ποιο είναι το αντικείμενό της είναι? Με τη δημοσιοσχέση. Άρα λοιπόν ασχολείται λοιπόν με την επικοινωνία και με το στήσιμο ενός τηλεοπτικού σταθμού και ενός μέσου. Αλλά θεωρώ ότι η μουσική γνώμη μπορεί να εκφράσει σαν ένα οποιοδήποτε άνθρωπο που εκφράζει την γνώμη του για τα μουσικά νόμια. Ακριβώς το παράθυρο που λέξεις, οπότε ακούμε εδώ εσείτε. Και μάλλον σε Γιώργο Λεβέντη, Γιώργο Λεβέντη. Εντάξει, Γιώργο Λεβέντη είναι μεγάλος. Μεγάλη προσωπικότητα στη διεθνή μουσική σκηνή. Βέβαια από έναν άλλο τομέα, όχι τόσο πολύ επί της καλλιτεχνικής και της μουσικής άποψης, όσο πιο πολύ στο πώς να προωθηθεί και πώς να πηδηχθεί από το παράθυρο που λέγεται η μουσική, πώς να την προωθήσει και πώς να κάνει πραγματικά, πώς να αναδείξει τη μουσική. Αυτό έχει μάθει τόσα χρόνια. Και το θεωρώ το ξέρει πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Εντάξει, αυτή του Σακίρα είναι εκατομμύριο δίσκη. Δεν θα πείτε λέει και ένα μισό εκατομμύριο. Εντάξει, όλα ο Γιώργος Θεοφάνος. Ο Γιώργος Λεβέντης θα ξέρει. Είναι ένας άνθρωπος της μουσικής βιομηχανίας. Και θεωρώ ότι είναι ο γκούρου της μουσικής βιομηχανίας. Πιέσουμε ένα άλλο πρόσωπο που μπορεί και να προκύπτει όποτε αυτό γνωστά. Δεν το σου πω έτσι, έπαιξε. Έπαιξε φάκελο. Συνήθω τώρα, συνήθω. Αν το έπαιξε. Καλή επιτυχία.